Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές, καλώς ήρθατε και στη σημερινή μας εκπομπή «Κάτι να αγαπάς», όπου είναι σήμερα μαζί μας ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό και αξιόλογο με σπουδαία συνεισφορά στον τομέα της υγείας. Πρόκειται για την γιατρό ακτινολόγο, κυρία Ελένη Σουλούνια. Καλησπέρα Λιάνα, θα σε πω εγώ. Η Λιάνα σας είμαι. Ακριβώς αυτό. Πολλές ευχαριστίες έχεις από όλους μας σήμερα που είσαι εδώ και εγώ ευχαριστώ για το βήμα. Μαζί μας. Να πούμε ότι είσαι διευθύντρια στο ακτοίνο διαγνωστικό εργαστήρι απεικόνηση μαστού. Στο κλασικό ακτινολογικό, ναι. Και επειδή τώρα διανύουμε τον Οκτώβριο, που είναι ο μήνας ευαισθητοποίησης, πρόληψης, ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, μας είναι πολύτιμες έτσι οι συμβουλές και οι οδηγίες σου. Πριν όμως μπούμε σε αυτό το θέμα, θα θέλαμε έτσι να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι είσαι ένα δικό μας παιδί, είσαι εδώ από τον τόπο μας, γιατί μας παρακολουθούν και από τα νησιά, οπότε να τους δώσουμε την ευκαιρία να σε γνωρίσουν και υπερηφανευόμαστε που είσαι εδώ από το νησί μας, από τα Μαράσια, μας έρχεσαι από την όμορφη και αγαπημένη, θα έλεγα, γειτονιά του Αγίου Νικολάου, όπου μεγάλωσες και γεννήθηκες. Τα καλύτερα παιδιά. Ακριβώς, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Ήσουν μια μαθήτρια με καλή πρόοδο, όπως έλεγαν τον καιρό εκείνο. Και τα χρόνια εκείνα τα παλιά. Ακριβώς. Ήταν πάντα το επάγγελμα του γιατρού το όνειρο που ήθελες να πραγματοποιήσεις, ήταν ένα όνειρό σου? Η ιδέα διαμορφώθηκε στο Λύκειο. Και εκεί αποφάσισα ότι δεν ήθελα, οι επιλογές μου ήταν δύο, το πολυτεχνείο ή η ιατρική, γιατί ήμουνα στο πρακτικό. Και έκανα προετοιμασία μέχρι την πρώτη λυκείου εφόλης της ύλης για το πανεπιστήμιο, αλλά στην δεύτερη λυκείου αποφάσισα ότι με κέρδιζε η ιατρική, οπότε και έκανα την προετοιμασία μου για εκεί. Όμως μία μικρή λεπτομέρεια που ήθελα να καταθέσω, επειδή αυτό το μπορεί να ξαναγίνει στο εγγύς μέλλον, είναι ότι εγώ δεν έδωσα εισαγωγικές εξετάσεις όταν τελείωσα το Λύκειο, έδωσα ένα χρόνο αργότερα, γιατί στον διάμεσο είχα κερδίσει μία υποτροφία στην Αμερική με την AFS, έναν οργανισμό που γινόταν τότε και πιθανότατα να ενεργοποιηθεί κιόλας. Οπότε έφυγα ένα χρόνο Αμερική και ξανατελείωσα Λύκειο στο Dallas, Texas, και έμεινα σε μία οικογένεια ενός γιατρού, σύμπτωση, ναι. Και επιπλέον έμεινα στην πόλη όπου είχε αρχίσει να γίνεται ένα κίνημα για τον μαστό και μάλιστα για την εξεύρεση τρόπου να σώζονται γυναίκες από τον καρκίνο του μαστού, μέσω της Σούζαν Κόμεν, μία κοπέλα η οποία είχε νοσήσει κατά τη δεκαετία του 80 από καρκίνο μαστού σε πολύ νεαρή ηλικία και η οποία απεβίωσε, γιατί και τα μέσα ακόμη τα θεραπευτικά και τα διαγνωστικά ήταν πολύ διαφορετικά από το επίπεδο που είμαστε τώρα, και διέθεσε τα περιουσιακά της στοιχεία για να γίνει ένα ίδρυμα, foundation όπως λένε στην Αμερική, το οποίο θα χρηματοδοτεί έρευνες για την πρόληψη και για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού. Όλο αυτό ήρθε και έδεσε. Ήταν ένας επαγγελματικός προσανατολισμός που έκανε εν τέλει αυτό το χρόνο στην Αμερική. Ναι, ας πούμε ότι ήταν, ναι, δηλαδή όλα αυτά θεωρώ ότι ήταν επιρροές, παρόλο που το θέμα της Σούζαν Κόμεν ήταν λίγο αργότερα, αλλά επειδή ήμουνα σε επαφή ήδη, δεν μπορώ να πω ότι δεν με επηρέασε στην μετέπειτα απόφασή μου για να πάω από την ακτινολογία στην εξειδίκευση της διάγνωσης του μαστού. Και μια και το θέτεις τώρα στην εξειδίκευση της διάγνωσης, ναι, γίνεται κάποια ειδικότητα, δηλαδή κάποιος όταν θέλει να γίνει ακτινοδιαγνώστης για την απεικόνιση, ναι, του μαστού? Γιατί... καταρχήν για την ακτινολογία χρειάζεται ειδικότητα. Η ειδικότητα τώρα είναι 5 χρόνια, γιατί οι τεχνικές είναι πάρα πολλές.
Τώρα όσο αφορά το μαστό, κάποια νοσοκομεία έχουν μαστογραφία, κάποια δεν έχουν. Εγώ ήμουν από τα τυχερά τότε παιδιά που στο νοσοκομείο που έκανα ειδικότητα, στο Βενιζέλιο στην Κρήτη, υπήρχε μαστογράφος και μάλιστα με πάρα πολύ καλή διαγνώστρια μαστού. Την κυρία Σαβάκη, να τη μνημονεύσω, είναι σε σύνταξη πλέον εδώ και πολλά χρόνια, γι' αυτό την ονομάζω. Οπότε είχα εκεί κάποια, την πρώτη μου επαφή, την είχα την επαφή και τεχνικά για να κάνω τοποθετήσεις μαστού, αν και δεν είναι δική μας δουλειά, αλλά πιστεύω ότι έχει σημασία για τον ακτινολόγο να ξέρει, και μετά στην διάγνωση. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι έγινε μετά την ειδικότητά μου, όπου ήρθα σε επαφή με τη, μάλλον η ελληνική εταιρεία μαστολογίας ήρθε σε επαφή μαζί μου, γιατί ήρθαν στη Ρόδο και επισκέφθηκαν τα ιατρία που είχαν μαστογράφους, ήρθαν και σε μένα και με ρώτησε τότε η πρόεδρος αν ήθελα να ασχοληθώ με τη βελτιοποίηση, με την, σωστά την είπα τη λέξη, την εξέλιξη. Ναι, με την εξέλιξη του μηχανήματός μου. Και μάλιστα εξεπλάγει, γιατί εγώ θεωρούσα ότι το είχα εξελίξει στο maximum και λέω τώρα τι μου λέει, ότι μπορώ και καλύτερα. Την άκουσα, για να πω την αλήθεια, οπότε εξέλιξα για δεύτερη φορά το κομμάτι κατά τη διάρκεια της άσκησης της ειδικότητάς μου και διορθώνοντας την ποιότητα της μαστογραφίας μου σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχε τότε η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, η οποία ήταν και διεθνείς προδιαγραφές. Και από την άλλη άρχισα πάλι τα σεμινάρια, ξανά έγινα πάλι λίγο μαθήτρια και άρχισα να παρακολουθώ τα σεμινάρια. Όποτε έπαιρνα κάποια άδεια από το ιατρείο μου, φρόντιζα η άδεια αυτή να έχει σχέση όχι με διακοπές, αλλά με βελτίωση του γνωστικού μου αντικειμένου. Αυτό το έκανα ιδιωτικά μέχρι το 1996, μετά μπήκα στο νοσοκομείο. Για κάποια χρόνια δεν το άσκησα, αλλά εγώ ήμουνα πάντα σε επαφή μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, όπου είχα γίνει στο μεταξύ και μέλος. Οπότε και το 2002 αποφασίσαμε να, μάλλον δεν αποφασίσαμε, πήρα εντολή από τον τότε διοικητή του νοσοκομείου να κάνω έναρξη εργασιών στο ιατρείο μαστού. Και αυτό έγινε και έτσι δημιουργήθηκε και στο νοσοκομείο αυτό το ιατρείο, πριν περίπου από 19-20 χρόνια. Ναι. Αυτή είναι αδρά η ιστορία. Επομένως, χρειάζονται ειδικές γνώσεις για να στηρίξει κάποιος ένα ιατρείο μαστογραφίας. Χρειάζονται και ειδικές γνώσεις και χρειάζεται καθημερινή τριβή και εμπειρία με το θέμα. Και οι γνώσεις, όχι εφάπαξ, θα συνεχώς. Είναι συνεχώς, γιατί το θέμα της διάγνωσης του μαστού διαρκώς εξελίσσεται, εκτός από την αλλαγή της μαστογραφίας που έχουμε περάσει από την αναλογική στη ψηφιοποιημένη, από την ψηφιοποιημένη στη ψηφιακή μαστογραφία, έχει μπει και ο μαγνήτης, έχει εξελιχθεί και ο υπέρηχος, βοηθήματα βέβαια όλα αυτά που έχω πει. Είναι ότι πρέπει να είμαστε συνέχεια σε επαφή, ακόμη και αν δεν εκτελούμε μία από αυτές τις μεθόδους, όπως εμείς στο νοσοκομείο ακόμη δεν εκτελούμε την μαγνητική μαστογραφία. Πρέπει να ξέρεις πότε θα την προτείνεις την εξέταση και πρέπει να έχεις και κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις να μπορείς να εκφέρεις την άποψή σου πάνω και σε μία άλλη εξέταση. Οπότε αυτό είναι ότι θέλει μία διαρκή τριβή με τα πράγματα. Τώρα, στη δική μου ηλικία, στη δική μου γενιά, ήταν κατά κάποιο τρόπο λίγο θέμα δικό μας το να δώσουμε βάση στην εξέλιξή μας σαν διαγνώστες μαστού. Τι θέλω να πω, δεν υπήρχε κάποιος ειδικός νόμος ο οποίος θα απέκλειε από οποιονδήποτε ακτινολόγο να έχει μαστογράφο στο ιατρείο του. Από εκεί και πέρα βέβαια για μένα μετρούσε η ηθική του καθένα και σύμφωνα με τις γνώσεις που είχε πάνω στο διάβασμα της μαστογραφίας για το αν ήθελε να κάνει ή όχι διάγνωση μαστού, γιατί σε κάποιο ημιμαθή όλο αυτό το εργαλείο μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο τελικά.
Μεγάλη ευθύνη. Ναι, είναι μεγάλη ευθύνη. Εμείς χαρακτηριστήκαμε, η δική μου γενιά, σαν ακτινολόγοι μαστού, από την ποσότητα πλέον των ακτινογραφιών μαστού που έχουμε διαγνώσει, που θα πρέπει να είναι το μίνιμουμ 1000 τον χρόνο, που βέβαια τουλάχιστον στο νοσοκομείο υπερβαίνουμε τις περισσότερες φορές και τις 2000, οπότε δεν τίθεται θέμα. Τώρα, εκτός από την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, η οποία προάγει και εκτός από τα ακτινολογικά θέματα, προάγει και τα θεραπευτικά, υπάρχει και η Ελληνική Εταιρεία Απεικόνησης Μαστού, η οποία είναι πιο εξειδικευμένη και κάνει πάρα πολύ σημαντικά σεμινάρια, τα οποία μπορούν να παρακολουθούν όχι μόνο εμείς που έχουμε ήδη την εξέλιξή μας στα ιατρία, αλλά και παιδιά τα οποία κάνουν ειδικότητα ή νέοι ακτινολόγοι οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο, οπότε αυτοί αποκτούν και τα αντικειμενικά κριτήρια με κάποια πτυχία τρόπον τινά τα οποία παίρνουν. Επομένως διάθεση να υπάρχει, επομένως, και μπορεί κανείς ναι, διάθεση και για μένα όχι μόνο διάθεση. Πιστεύω ότι θέλει αγάπη, θέλει πάρα πολύ αγάπη, γιατί είναι μία εξέταση πολύ σιωπηλή που θέλει πάρα πολύ συγκέντρωση και ησυχία μέσα στο ιατρείο. Οπότε, επειδή τρόπον τινά κάποιος θα μπορούσε να θεωρήσει ότι είναι κάτι ανιαρό και πανομοιότυπο στην εξέλιξή του, εάν δεν το αγαπάς δεν μπορείς να έχεις και την υπομονή να διαθέσεις το χρόνο ανά εξέταση. Βέβαια, πολύ σημαντική και η αγάπη για αυτό που κάνεις. Ναι. Θα θέλαμε τώρα έτσι να προχωρήσουμε σε πιο πρακτικά ζητήματα. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε από την ηλικία που πρέπει μία γυναίκα να ευαισθητοποιηθεί για το θέμα αυτό, για τη συγκεκριμένη, γιατί μιλάμε πια για την πρόληψη. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Πριν μπω στην ηλικία, θα ήθελα να εξηγήσω, αν και πιστεύω ότι οι περισσότερες γυναίκες το ξέρουν, ότι η μαστογραφία είναι μία ακτινογραφία μαστού, έτσι. Απλά έχει μία εξειδικευμένη τεχνολογία το μηχάνημα για να μπορεί να βγαίνει σε πολύ καλή ποιότητα και σε επίπεδο να μπορούμε να διαγνώσκουμε μικροβλάβες. Απλά ήθελα να ξέρω ότι δεν είναι κάτι μαγικό ή κάτι φοβερό όπως υπάρχει η νοτροπία. Είναι μια πάρα πολύ απλή εξέταση όπου συμπιέζεται ο μαστός δύο φορές ανάμεσα σε δύο τραπεζάκια, μία κατακόρυφα και μία πλάγια. Είναι οι βασικές λήψεις, γιατί υπάρχουν και άλλες κατεξαίρεση που μπορούμε να ζητήσουμε. Και είναι μια εξέταση η οποία είναι πάρα πολύ απλή στην διαδικασία και χωρίς της. Και χωρίς φάρμακα, χωρίς κάποια σκιαγραφικά, χωρίς τίποτα, που έχουν και παρενέργειες εκείνα. Και καμία προετοιμασία. Ναι, καμία προετοιμασία. Οπότε ας πάμε λοιπόν στην ηλικία έναρξης προληπτικού ελέγχου. Μιλάω για μια γυναίκα η οποία δεν έχει ιστορικό στην οικογένεια, και άμα λέω ιστορικό στην οικογένεια εννοώ ιστορικό καρκίνου μαστού και οθικών. Βέβαια υπάρχουν και κάποια συγγενικά, κάποιες συγγενικές κακοήθειες που ρωτάμε, οι οποίες είναι ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου και ο καρκίνος του παγκρέατος. Ας τα πούμε ξαδερφάκια αυτά, αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει το καθαυτό ιστορικό, είτε οικογενειακό είτε γονιδιακό, που είναι ο καρκίνος του μαστού και της οθήκης. Λοιπόν, οπότε μία γυναίκα που δεν έχει αυτά στην οικογένειά της μπορεί να κάνει λοιπόν την πρώτη της μαστογραφία αυθόρμητα ανάμεσα στα 37 και στα 38 της χρόνια, και μετά αρχίζει από τα 40 κάθε χρόνο. Αυτό είναι το πρωτόκολλο που έχουμε σαν κατευθυντήρια ευρωπαϊκή οδηγία. Τώρα, υπάρχει ένα ερώτημα στις γυναίκες ότι όταν μεγαλώνω και έχω εμμηνόπαυση και αυτά, είναι ανάγκη να κάνω μαστογραφία? Φυσικά και είναι ανάγκη, γιατί όσο η γυναίκα είναι λειτουργική, έτσι, δηλαδή στέκεται στα δυο της πόδια, είναι ενεργό άτομο της κοινωνίας και αυτά,
Εννοείται ότι πρέπει να κάνει προληπτικό έλεγχο, γιατί ο πρώτος κίνδυνος για να πάθει κάποιος καρκίνο μαστού είναι η ηλικία. Μετά είναι όλα τα άλλα. Ναι, γιατί και καλά έκανες και το υπογράμμισες αυτό, γιατί ακούμε συχνά από κάποιες μεγαλύτερες γυναίκες να λένε ότι εγώ πια τώρα μεγάλωσα, δεν χρειάζεται. Και είναι λάθος αυτό. Είναι γιατί λάθος, όσο μεγαλώνει κανείς, από ό,τι κατάλαβα, όσο μεγαλώνει μια γυναίκα, αυξάνεται και η πιθανότητα. Αυξάνεται η πιθανότητα. Και αυτό εμάς που μας ενδιαφέρει είναι η δευτερογενής πρόληψη, γιατί στο μαστό κάνουμε δευτερογενή πρόληψη, δεν κάνουμε πρωτογενή. Πρωτογενής είναι δεν εκτίθεμαι στον ήλιο, άρα δεν παθαίνω μελάνωμα. Στο μαστό δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει το γενικό πλάνο, όπως για όλους τους καρκίνους, ότι θα πρέπει η διατροφή μας να περιλαμβάνει, να είναι η μεσογειακή, να περιλαμβάνει λαχανικά, ελαιόλαδο, να αποφεύγουμε τα λίπη, τα... Ναι, τώρα που ήρθα αυτά, εδώ, είναι σημαντικό αυτό να τα... Ήρθαμε τώρα στη διατροφή, το κρέας, τα λαντικά, όλα αυτά, δηλαδή θα... Τη ζάχαρη. Ναι, πολύ σωστό, η ζάχαρη. Εγώ έπρεπε να το είχα πει πρώτη. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όλα αυτά ισχύουν, όπως και το κάπνισμα ισχύει. Το αλκοόλ. Ναι, όλα αυτά. Όλα ό,τι αυτά ισχύει για όλους τους καρκίνους, ισχύει, ναι, ισχύει και για το κάπνισμα, αλλά όχι ειδικά. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε πρωτογενή πρόληψη εδώ. Η πρόληψή μας είναι δευτερογενής. Και τι θα πει δευτερογενής? Είναι ότι κάνουμε τους ελέγχους, τους αιτήσιους στη μαστογραφία, οπότε αυξάνουμε την πιθανότητα, εάν μια γυναίκα νοσήσει, έτσι, γιατί δεν αποφεύγω με τη μαστογραφία την νόσηση, είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό που λέω, δεν την αποφεύγω, δεν σημαίνει «μα εγώ έκανα μαστογραφίες γιατί αρρώστησα». Όχι, δεν είναι αποφυγή του καρκίνου με τη μαστογραφία, είναι η διάγνωσή του σε μικρό μέγεθος για να μπορούμε να πούμε ότι είναι ιάσιμος, χωρίς να κάνουμε μεγάλα χειρουργία και χωρίς ενδεχομένως να καταφύγουμε σε πολλές θεραπείες. Αυτό. Και να προλάβουμε, ναι, μεταστάσεις. Ναι, ναι, αυτό. Λοιπόν, οπότε ο ρόλος της μαστογραφίας είναι πολύ σημαντικός, λοιπόν, στο να προλάβουμε τον καρκίνο σε μικρό μέγεθος. Από την άλλη πρέπει να πούμε, γιατί οφείλουμε να είμαστε στις τηλεθεάτριές μας και ειλικρινείς, υπάρχει μία διαγνωστική απόκληση, ένα 10% της μαστογραφίας. Αλλά τι γίνεται τώρα εδώ? Εδώ, εάν ο μαστός είναι πυκνός, γιατί στους πυκνούς μαστούς συμβαίνει περισσότερο αυτή η απόκληση, έχουμε και τον υπέρηχο που μπαίνει βοήθημα. Πότε λοιπόν πρέπει να γίνεται υπέρηχος? Όταν πρέπει, σε πυκνό μαστό. Έτσι. Επομένως, λοιπόν, ο υπέρηχος, ναι, δεν, ναι, είναι υποχρεωτικά ετήσιος, εφόσον μόνο προκύψει. Όποτε πρέπει είναι, ναι. Και ή εάν δω ένα έβριμα στη μαστογραφία και θέλω φυσικά να προχωρήσω παραπάνω τη διάγνωσή του, να ξέρω καταρχήν αν είναι συμπαγές ή κυστικό. Αν είναι κυστικό, okay, είναι κύστη. Αν είναι συμπαγές, τι να είναι? Να είναι ένα εινοαδένωμα, να είναι ένας όγκος. Λοιπόν, εδώ βοηθάει πολύ το υπερηχογράφημα. Έχουμε και την ελαστογραφία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, που είναι σαν μια πρώτη ανέμακτη βιοψία. Μας δείχνει πυκνότητες ιστών. Οπότε συνδυαστικά και με το σχήμα του όγκου και με το αν παίρνει αίμα ή όχι, μπορούμε να έχουμε μια πρώτη διάγνωση με πολύ καλή διαγνωστική ακρίβεια. Λοιπόν, οπότε έτσι είπαμε και λίγο για τον υπέρηχο. Υπάρχει στο νοσοκομείο και ελαστογραφία, δυνατότητα? Ναι, 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 θα τα πούμε και αυτά. Γιατί εδώ ήθελα, για να μην ξεχάσω, το πακετάκι λοιπόν που είναι μαστογραφία, ψηφιακή μαστογραφία βέβαια πλέον, συν πλην υπέρηχος, αλλά οπωσδήποτε και ψηλάφιση από το γιατρό μας, που θα μπορούσε να είναι ο γυναικολόγος μας σε μια ρουτίνα ψηλάφιση, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και ειδικοί μαστολόγοι που προέρχονται είτε από το χώρο της χειρουργικής είτε από το χώρο της γυναικολογίας, με ειδική εξειδίκευση επάνω στις παθήσεις, στη θεραπεία, τη χειρουργική θεραπεία των παθήσεων του μαστού, που προφανώς σε ένα πιο σοβαρό έβριμα χρειάζεται, βέβαια, να απευθυνθεί
βέβαια, γυναίκα. Σε ένα πιο ειδικό γιατρό. Επομένως το πακετάκι μας είναι, για να το κάνουμε σύνοψη, ετήσια μαστογραφία, σύγκριση με την περσινή, γι' αυτό καλό είναι να έχουμε φακέλους, και όταν αλλάζουμε εργαστήριο καλό είναι να παίρνουμε και την παλιά από το προηγούμενο εργαστήριο για να ενημερώνεται ο καινούργιος γιατρός μας. Λοιπόν, και από τη μαστογραφία αναλόγως των ευρημάτων προχωράμε ή όχι σε υπέρηχο, γίνεται και η ψηλάφιση του μαστού, και αν όλα πάλι αυτά δεν μας βοηθήσουν, έχουμε και τη μαγνητική μαστογραφία η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ. Και από την άλλη υπάρχουν και επεμβατικές μέθοδοι, οι παρακεντήσεις στο μαστό, όπου μπορεί, στο εύρημα μάλλον, όπου μπορούμε να έχουμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες και γίνεται η απόφαση για το πώς θα προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση του ευρήματος. Αυτό είναι τώρα. Στο ερώτημα αν έχουμε ελαστογραφία, έχουμε ελαστογραφία. Ήδη θα κάνω μηνύα στη Ρόδο για την ζωή, η οποία για πρώτη φορά επισκέφθηκε το ιατρείο του μαστογραφίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου το 2015, όπου μας δώρησε ένα πάρα πολύ καλό υπέρηχο, και μετά επανέρχεται το 2019, ξαναγίνεται πάλι η εκδήλωση για το ιατρείο μαστογραφίας, και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα μηχανήματα υπερήχων μαστού, το οποίο μηχάνημα διαθέτει και την ελαστογραφία. Σημαντική συμβολή. Μείναμε ναι. και πίσω τώρα λόγω COVID, γιατί ναι, δεν έγιναν οι εκδηλώσεις αυτές δύο χρόνια δεν τώρα. Δεν έχουν γίνει, θα γίνει όμως κάτι φέτος χωρίς κάτι να έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση λόγω του κορονοϊού. Και πολύ σωστά βέβαια πράττουν, γιατί πάλι είμαστε στο τέταρτο κύμα της πανδημίας, επομένως χρειάζεται προσοχή και δεν μπορεί να γίνει εκδήλωση, αλλά τη Ρόδο για τη ζωή δεν την ξεχνάμε. Βεβαίως. Έτσι. Μία ερώτηση τώρα για τον υπέρηχο. Οι κοπέλες οι οποίες είναι νεότερες, ναι. 25, 30, 20, επιβάλλεται να κάνουν κάποιον υπέρηχο? Για μένα όχι. Όχι. Λοιπόν, και το λεύθασος. Λοιπόν, τι χρειάζεται να κάνουν όταν πάνε στο γυναικολόγο τους? Να κάνουν μία ψηλάφιση. Εάν ο γυναικολόγος αντιληφθεί κάτι, ή και οι ίδιες, γιατί καμιά φορά είναι τα κορίτσια είναι ευαισθητοποιημένα και ενώ κάνουν τον μπάνιο τους ψάχνονται κιόλας, έτσι, αν αντιληφθούν κάτι, η πρώτη τους κίνηση είναι ότι θα πάνε στο γυναικολόγο τους ή στο μαστολόγο, και για να κάνει και αυτό στη ψηλάφιση, και εφόσον κρίνουν αυτοί οι γιατροί ότι το εύρημα είναι όντως υπαρκτό, τότε κλείνει ραντεβού για να κάνει ένα υπερηχογράφημα μαστού. Είναι το λεγόμενο στοχευμένο υπερηχογράφημα, επειδή υπάρχει και εύρημα. Για να πω την αλήθεια, αυτό το οποίο γίνεται γενικά και αόριστα, χωρίς να έχει ψηλαφεθεί, χωρίς να έχει προηγηθεί η κλινική δηλαδή εξέταση, αυτό είναι τώρα μία προσέγγιση η οποία δεν έχει και σπουδαία διαγνωστική ακρίβεια. Τώρα, εάν μιλάμε ότι η κοπέλα η νέα προέρχεται από μία οικογένεια η οποία έχει γονίδιο ή πολλά κρούσματα, τέλος πάντων, και σε νέα μάλιστα ηλικία από καρκίνο του μαστού, τότε εδώ πάμε πάλι σε μαστογραφία ανεξάρτητα από την ηλικία. Δηλαδή, εάν μία μαμά έχει νοσήσει στα 40 της, η κόρη θα αρχίσει να κάνει προληπτική μαστογραφία από τα 30. Ετήσια. Ετήσια θα είναι. Εδώ βέβαια θα πρέπει να πω ότι όπως και να έχει το πράγμα, κάτω από 25 δεν κάνουμε μαστογραφία. Θα πρέπει να είναι πολύ 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 ειδική η συνθήκη να γίνει. Ο λόγος αλλά είναι, έχει να κάνει με την ακτινοβολία. Δεν είναι διαγνωστικός. Συνήθως αυτή την ηλικία είναι τόσο πυκνός ο μαστός που δεν είναι διαγνωστικός, και μόνο κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, με πολύ αυστηρό πρωτόκολλο, αλλά σε γενικές γραμμές το αποφεύγουμε. Γενικά αποφεύγουμε και την ακτινοβολία σε μικρές ηλικίες, γιατί η μαστή είναι ακτινοευαίσθητο όργανο, αλλά εάν πρέπει να γίνει, ζυγίζουμε τα υπέρ και τα κατά και καταλήγουμε ότι πρέπει να γίνει, όπως είπα, για το κορίτσι στα 30, ότι μπορεί να αρχίσει τη μαστογραφία από αυτή την ηλικία. Και ίσως εδώ να πούμε για την ακτινοβολία που παίρνουμε κάθε φορά στη μαστογραφία. Ναι,
δεν είναι μεγάλης ποσότητος. Όχι, για να καθησυχάσω και τις γυναίκες που κάναμε μαστογραφία τη δεκαετία του 90 με τον αναλογικό μαστογράφο, να πω ότι και αυτές οι μαστογραφίες ήταν χαμηλής δόσης, γιατί ήδη ακόμη και οι μαστογραφίες που γινόντουσαν με το εμφανιστήριο είχαν εξελιχθεί και μάλιστα στο νοσοκομείο λειτουργούσαμε με πρωτόκολλα τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα με τη μικρότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας. Τώρα βέβαια που τα μηχανήματα έχουν γίνει τα ψηφιακά, η ακτινοβολία είναι πάρα πολύ μικρή και η ποιότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη με το μέγεθος της ακτινοβολίας. Δηλαδή μικραίνει η ακτινοβολία και η ποιότητα έχει φτάσει σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό ευκρίνειας. Επομένως να μην μας απασχολεί το θέμα. Όχι, αυτό καθόλου. Είναι ασφαλής εξέταση. Είναι ασφαλής εξέταση. Αλήθεια, ναι. Υπάρχει, ναι, έτσι ανταπόκριση. Δηλαδή όλη αυτή η ευαισθητοποίηση που γίνεται για τον καρκίνο του μαστού, το βλέπετε εσείς στην πράξη, έχει αυξηθεί έτσι το ποσοστό γυναικών που ενδιαφέρονται για τον ετήσιο έλεγχο, χωρίς δηλαδή να έχουν έβριμα? Στο νησί μας πιστεύω ότι υπάρχει πια πολύ καλή ενημέρωση, σε αντίθεση με πριν από 30 χρόνια, όπου ήταν μια επάρατη εξέταση. Και υπήρχε, όχι μόνο ήταν επάρατη σαν εξέταση, υπήρχε και μεγάλο ταμπού, γιατί ο καρκίνος ήταν ταμπού, φοβόμασταν να πούμε τη λέξη καρκίνος τότε, ήταν όξο από εδώ, ναι. Ναι, και διάφορα άλλα, ή η επάρατος νόσος, που εγώ διαφωνώ, ναι, η κάθε αρρώστια δυνητικά, ναι, και ο κορονοϊός είναι μία ίωση, δεν θα το πούμε επάρατο, είναι μία ίωση. Που σε πολλούς είναι πάρα πολύ σοβαρή, ναι, και δημιουργεί διάβες. Ναι, έτσι. Αλλά τα λέμε και, όλα με το όνομά, ναι, τους. Τα λέμε με το όνομά τους, ναι, και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι που δίνει και δύναμη στη γυναίκα τελικά, όταν ξέρει με το όνομα τι έχει. Λοιπόν, τον πρώτο εκείνο καιρό ήταν ταμπού, ακόμη και να μπουν σε ένα ιατρείο μαστογραφίας, γιατί αν τους έβλεπε η γειτόνισσα, θα λέγαν «Α, την καημένη, μπαίνει σε ιατρείο μαστογραφίας, άρα έχει καρκίνο». Λοιπόν, οπότε ο καρκίνος ήταν στίγμα. Λοιπόν, σιγά σιγά βέβαια αυτό άρχισε να παλήφεται. Ίσως οφείλεται και στο ότι άρχισαν να μιλάνε και κάποια πρόσωπα έτσι δημόσια, θα λέγαμε, ναι, ανοιχτά, ναι, κάποιες, ναι, ηθοποιοί. Θυμάμαι η Νάσια Τριφύλλη, ναι, ήταν από την αρχή κάνει, που μίλησε. Μαζί με τις γυναίκες, εκτός ότι μίλησε δημόσια. Η Βάσια Τριφύλλη, είχε έρθει και στη Ρόδο, προσκεκλημένη από τις γυναίκες χωρίς σύνορα, όταν πρόεδρος ήταν η Χαρούλα Γιασιράνη, και είχαμε κάνει μία μεγάλη εκδήλωση, ήταν προσκεκλημένη και η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας και είχαν καταθέσει την εμπειρία τους η Βάσια Τριφύλλη και δύο πρώην ασθενείς δικές μας, οι οποίες φυσικά και είχαν επιβιώσει, ζουν και βασιλεύουν. Ωραία. Ναι, και έχουμε γεράσει ειδικά με τη μία μαζί, και είχαν καταθέσει τις εμπειρίες τους, γίνανε και ερωτήσεις. Και αυτό βέβαια επαναλήφθηκε πολλές φορές και από άλλες διάσημες γυναίκες στην τηλεόραση και βοήθησε. Αλλά από την άλλη όμως και εμείς σαν λειτουργοί υγείας είχαμε εκτεθεί πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να δίνουμε πληροφορίες για την εξέταση και τι κάνει, και να δώσουμε στίγμα στις γυναίκες ότι με αυτή την εξέταση που είναι τόσο απλή και τόσο λιγόλεπτη, να πας στο ιατρείο, σε ένα ιατρείο να την κάνεις, ότι μπορεί να σου καθορίσει την μετέπειτα εξέλιξη της υγείας, αλλά και το προσδόκιμο της ζωής. Είναι πολύ σημαντικό να παίρνεις ίαση από τέτοιες... Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Και με το νοσοκομείο ειδικά νομίζω ότι έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα, γιατί όταν πλέον μπήκε στο παιχνίδι του μαστού και το νοσοκομείο πριν από 20 χρόνια, εμείς πήραμε τότε τα ταμεία του ΟΓΑ, τα οποία ταμεία του ΟΓΑ
στο νοσοκομείο εξυπηρετούνταν δωρεάν, και ενώ η αλήθεια έξω ήμουνα και εγώ ιδιώτης και ξέρω, υπήρχε έτσι και η οικονομική δυσκαμψία, κακά τα ψέματα, μια σχετικά ακριβή εξέταση, ναι. Με το να μπει μέσα στο νοσοκομείο η μαστογραφία έγινε γνωστή και στην Ήπεθρο. Να πούμε στα ότι γράφεται τώρα, έτσι, γράφεται, ναι, τώρα γράφεται, και... ναι, από το 2015, ναι. Η ψηφιακή μαστογραφία γράφεται, γιατί παλιότερα γραφόταν η άλλη μαστογραφία, οπότε ακόμη και στο νοσοκομείο πληρώνανε οι γυναίκες τη διαφορά. Το 2015 πέρασε με νόμο στην Βουλή το να γράφεται η ψηφιακή πλέον σε ηλεκτρονική συνταγογράφηση, οπότε τώρα δεν υπάρχει και η συμμετοχή. Επομένως, σίγουρα τώρα, γιατί αν λάβουμε και υπόψη τη γενικά και τις οικονομικές συνθήκες, ναι, δυστυχώς ναι. Προβληματίζει και την κάθε γυναίκα το κόστος. Ναι, ναι. Βέβαια, ναι. Καλό είναι κανείς να δίνει προτεραιότητα. Φυσικά. Αλλά ναι. Υπάρχει και η περίπτωση κάποιος να μην μπορεί, να μην είναι σε θέση. Ναι. Μία άλλη ερώτηση που ήθελα να κάνω. Εμείς οι γυναίκες, μεγαλώνοντας, έχουμε έτσι μία τάση να παίρνουμε κιλά. Όλοι οι άνθρωποι βασικά. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο στις περιπτώσεις αυτές για τον καρκίνο του μαστού και γενικά είναι επιβαρυντικός παράγοντας, ναι. Η πρόσληψη κιλών εκτός από τη διατροφή, την αναλύσαμε. Λοιπόν, καταρχήν η πασχυσαρκία, να πούμε ότι είναι αρρώστια, έτσι. Και όταν λέμε σε κάποιον άνθρωπο να δυνατίζει, δεν το λέμε για την ομορφιά. Είναι δευτερεύον αυτό το πράγμα, το πρωταρχικό είναι η υγεία. Λοιπόν, οπότε να έρθω στο δικό μας θέμα, στο μαστό, τι κάνει δηλαδή η παχυσαρκία. Δεν φαίνεται να κάνει πολλά πράγματα πριν την εμμηνόπαυση, αλλά μετά την εμμηνόπαυση συμμετέχει δυστυχώς, γιατί το λίπος μετέχει σε μία χημική αντίδραση που γίνεται μέσα στον οργανισμό, η οποία προάγει την ενδογενή παραγωγή ιστρογόνων. Δηλαδή εμείς με την εμμηνόπαυση πάβουμε να έχουμε ιστρογόνα τα οποία επηρεάζουν το μαστό. Λοιπόν, αλλά όταν έχουμε παχυσαρκία, λόγω του λίπους μας παράγουμε ενδογενή ιστρογόνα, έτσι ας πούμε ότι είναι λίγο πιο επιβαρημένη η παχύσαρκη γυναίκα από ότι η αδύνατη μετά την εμμηνόσπαυση για να αναπτύξει καρκίνο στο μαστό. Οπότε μαζί και με τα θέματα του μεταβολικού συνδρόμου, μαζί και με τους άλλους καρκίνους που ο παχύσαρκος άνθρωπος είναι πιο επιρρεπής, καλό θα ήταν να φροντίσουν οι γυναίκες λίγο τη διατροφή τους. Την άσκηση. Ναι, να φροντίσουν να κάνουν και την άσκησή τους. Το κάτω-κάτω δίνει και χαρά η άσκηση. Έτσι είναι φυσικές ενδορφίνες. Ναι, και πάμε τώρα στο ψυχολογικό παράγοντα. Ναι, πόσο έτσι μπορεί μια κακή ψυχολογική κατάσταση, κακή ψυχολογική διάθεση να επηρεάσει. Εγώ θα το πω χωρίς να επεκταθώ, γιατί δεν είναι ακριβώς φιλοσοφικό αυτό το κομμάτι, μεταφράζεται μέσα στο σώμα μας. Εγώ πιστεύω ότι το χρόνιο στρες μπορεί να μεταφραστεί σε καρκίνο, τελεία, μέχρι εκεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουμε θωριά στον τρόπο ζωής μας, έτσι, και στο τι είναι σημαντικό και τι δεν είναι σημαντικό. Και ίσως θα ήταν καλό να έρθουμε και λίγο πιο κοντά στη φύση, να είμαστε πιο ανεπιτίδευτα άνθρωπα, άτομα, να μειώσουμε τα καταναλωτικά μας θέλω. Καταλαβαίνεις, ναι. Λίγο πολύ τι θέλω να πω. Διάβαζα τις προάλλες κάπου ότι ο Βολτέρος είχε πει ότι επειδή θέλω να έχω καλή υγεία αποφάσισα να είμαι ευτυχισμένος. Ναι, είναι πολύ σωστό αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι η ευτυχία βρίσκεται σε αυτά τα καθημερινά. Στα καθημερινά. Στον εαυτό μας πιο κοντά, να μας στην χτυπήσει. Αρμονία. Είναι η εσωτερική αρμονία είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχουν γυναίκες οι οποίες ζουν και μία πιο τυραννισμένη ζωή.
ζωή ενδεχομένως από άλλες. Δηλαδή είναι γυναίκες που έχουν στο σπίτι τους άτομα με αναπηρίες και είναι βέβαια που το κάνουν με πάρα πολύ αγάπη, αλλά παρόλα αυτά σκεφτείτε ας πούμε να είσαι δέσμιος μιας κατάστασης. Δυστυχώς δεν βοηθάνε πολύ, δεν έχουμε και καλές δομές προνοίας, έτσι, και να έχεις τώρα ένα άτομο το οποίο θα πρέπει να είναι 24 ώρες. Δηλαδή το στρες που περνάνε αυτές οι γυναίκες, είτε είναι ο άνθρωπος που έχει τις ανάγκες, ο σύζυγός τους, είτε το παιδί τους, είτε ο γονιός τους, σκεφτείτε το τι στρες εσωτερικό. Και δεν είναι τυχαίο ότι είχα αρκετές γυναίκες που τις έχω ρωτήσει πώς είναι η κατάστασή τους η οικογενειακή και ανακάλυπτα στην πορεία ότι υπήρχε μέσα σε αυτή την οικογένεια κάτι το οποίο έδινε χρόνιο στρες σε αυτή τη γυναίκα. Από την άλλη όμως ήταν ακόμη και αυτές που είχαν νοσήσει, ήταν πολύ επιβιωτικές μετά. Με ποια λογική? Ότι ναι, πρέπει να ζήσω όμως, γιατί έχω το παιδί μου. Πρέπει πρώτα να φροντίσω το παιδί μου, να εξασφαλίσω πώς αυτό θα τακτοποιηθεί μετά τον δικό μου θάνατο. Οπότε εγώ τώρα πρέπει να ζήσω, δηλαδή λειτουργούσε και με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχε δύναμη μετά, ναι, και υπήρχε, για να υπήρχε μετά δύναμη, δηλαδή πόσο οξύμορο, δηλαδή η ίδια κατάσταση που την οδηγούσε στο χρόνιο άγχος ήταν η ίδια κατάσταση που την έκανε να είναι αγωνίστρια για να το ξεπερνάει. Πάντως ο ψυχολογικός παράγοντας, επειδή μεταφράζεται μέσα μας, στην κυριολεξία σωματοποιείται, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Και γι' αυτό πρέπει να τον προσέξουμε. Ναι, βλέπω τις αναστήσεις. Να μην είμαστε πλεονέκτες. Ακριβώς αυτό. Και να βρίσκουμε χαρά στα μικρά πράγματα. Τα μικρά είναι πάντα και τα σπουδαιότερα στη ζωή μας. Και θα ήθελα να κλείσουμε με κάποιες αναστήσεις που έχεις, έχει σχέση και με αυτό που συζητάμε τώρα. Βάζεις πολλές φωτογραφίες με λουλούδια. Ναι. Λοιπόν, αφενός από εδώ συνάγουμε το ότι έχεις έτσι μια ευαισθησία, και αφετέρου, επειδή μας γράφεις από κάτω ότι αυτά τα λουλούδια τα πολύ όμορφα βρίσκονται εκεί γύρω στο νοσοκομείο, γιατί αυτά βλέπεις τώρα από το παράθυρό σου. Δεν ξέρω. Ναι, θα μας πεις, έχετε κάποιο οικοσύστημα εκεί? Τι γίνεται? Πώς δεν έχουμε? Έχουμε και δάσος, έχουμε και φρυγανότοπο. Λοιπόν, το δασάκι μας είναι πίσω από το νοσοκομείο και μάλιστα έχει και ένα μονοπάτι που μπορείς να δεις υπέροχα τον κόλπο της Ιαλισσού από κάτω. Ναι, και η αλήθεια, η θέα είναι εξαιρετική. Όποτε τύχει στο νοσοκομείο να βρισκόμαστε, θαυμάζουμε τη θέα. Και από την άλλη κιόλας, στις πλαγιές που το νοσοκομείο χτίστηκε πάνω στο ύψομα αυτό, το οποίο ήταν, είχε οικοσύστημα εκεί. Λοιπόν, έχει περισσέψει λίγο οικοσύστημα λοιπόν. Έχουμε τα θυμάρια μας, έχουμε τη ρίγανή μας, έχουμε τις αλεσφακές μας, έχουμε λάφθανα. Και από την άλλη έχω παρατηρήσει ότι κάθε άνοιξη βγαίνει και μία ποικιλία από πολύ ωραίες άγριες ήριδες. Και μάλιστα επειδή είχα παρατηρήσει ότι μερικές βγαίνανε και σε κάποιους διαδρόμους γκαζόν που περπατούσε κόσμος και τις πατούσε γιατί είναι μικρές και δεν φαίνονται, σκέφτηκα να βγάλω το βολβό τους μαζί με το χώμα και να τις πάω στις πλαγιές, τις μικρές πλαγιές που είναι δίπλα από τα πάρκινγκ του νοσοκομείου, και τους έκανε εκεί μεταφύτευση και από ό,τι κατάλαβα πέτυχε. Ανθίζουν και ομορφαίνουν. Και ομορφαίνουν πάρα πολύ και τα διαλύματά μας ομορφαίνουν. Ναι, έχουμε. Τα έχετε ανάγκη κι εσείς έτσι τα διαλύματα. Να πούμε στους τηλεθεατές μας κάτι ευχάριστο και για το εργαστήρι τώρα του Μαστού, ότι γίνονται προσπάθειες. Γίνονται μεγάλη προσπάθεια για να επανακάμψει το τμήμα. Το ιατρείο μάλλον δεν είναι τμήμα. Όποτε έχω διαθέσιμο γιατρό για να κάνει τους πρωινούς υπερήχους, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ένα νοσοκομείο χωρίς υπερήχους, έχει ασθενείς στις κλινικές και έχουμε και τμήμα επηγόντων, αλλά όποτε υπάρχει γιατρός που μπορεί να κάνει εκεί το πρωινό ωράριο,
Εγώ το σκάω από εκεί και κάνω ένα ιατρείο μαστού. Μακάρι να έχουμε προσλήψεις. Δυστυχώς είναι και λίγο άγωνη η ειδικότητά μας. Δεν έρχεται κόσμος. Δεν προτιμάται. Δεν την προτιμάει ο κόσμος. Δεν ξέρω αν δεν προτιμάει τη Ρόδο, αν δεν προτιμάει την ειδικότητα του ακτινολόγου. Πάντως δεν έχουμε ιδιαίτερη προσέλευση, για να πω την αλήθεια. Βέβαια ελπίζω πάντα ότι κάτι θα γίνει, αλλά προς το παρόν προσπαθούμε όσο μπορούμε να αφήνουμε ένα κενό, για να είναι κρίμα να μπει λουκέτο σε αυτό το τμήμα, γιατί και ο μαστογράφος είναι πάρα πολύ καλός μαστογράφος. Έχουμε κάνει μέχρι και πρόσφατα αναβαθμίσεις στην εικόνα. Και από την άλλη βέβαια έχουμε και τις δωρές της Ρόδου για τη ζωή, οι οποίες δεν δόθησαν για να μην λειτουργήσουν τα μηχανήματα, δόθησαν για να λειτουργούν και να βοηθάνε την Ροδίτισσα και όχι μόνο. Έτσι, και για όποια συντοπίτησά μας από άλλα και από τα μέρη, νησιά που έρχονται. Βεβαίως. Η Ρόδος είναι κέντρο και από όλα τα νησιά έρχονται. Εμείς είχαμε και ραντεβού και από Αθήνα, επειδή είναι πιο εύκολη σχετικά η αναμονή μας, βέβαια στην καθημερινή μας λειτουργία. Όταν ερχόντουσαν για διακοπές κυρίες από Αθήνα, το συνδύαζαν και κάνανε τη μαστογραφία στο νοσοκομείο. Απλά τώρα θα πρέπει να έτσι περιμένουν λίγο παραπάνω, ώσπου να. Περιμένουν λίγο παραπάνω. Κατανοώ απόλυτα ότι υπάρχει αυτό το παράπονο. Και εγώ παραπονιέμαι που μετά από τόσα χρόνια λέω, γιατί τώρα να γίνει αυτό μετά από μία πρόσκοπτη και ανελειπή λειτουργία. Και εγώ στεναχωρέθηκα προσωπικά. Αλλά όλη η προσπάθεια τώρα γίνεται στο να μπορέσουμε να εκμεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα ιατρία και μακάρι να ικανοποιήσετε και τα αιτήματα, γιατί υπάρχει έτσι και κόσμο στην αναμονή, φαντάζομαι, περισσότερος τώρα. Μακάρι ο Σονούπο να γίνει πάλι καθημερινό όπως ήταν. Ωραία, να το ευχηθούμε λοιπόν. Να ξαναμπείτε έτσι, να βρείτε τους ρυθμούς σας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λιάννα, για την απόψινή μας έτσι συνάντηση. Ήταν πολύ επικοδομητικά όλα αυτά που μας είπες. Να ευχηθούμε και όλες να λειτουργήσουν και έτσι ως έναυσμα για κάποιες κυρίες που ακόμα διστάζουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Μακάρι. Της εξέτασης. Μακάρι, είναι τόσο μικρή η διαδικασία και μπορεί να είναι τόσο πολύ σπουδαία, δηλαδή είναι πάρα πολλές οι φορές που διαγιγνώσκουμε κυρίες οι οποίες δεν είχαν αντιληφθεί ότι υπήρχε έβριμα, δηλαδή και το νόημά μας είναι να πιάνουμε το μη ψηλά φυτό έβριμα και να πω, για να προλάβουμε. Εγώ θα ήθελα να κλείσω λίγο πιο αισιόδοξα ακόμα. Είναι ότι με την καινούργια τεχνολογία και όλα αυτά τα softwares που έχει ο ψηφιακός μαστογράφος, έχουμε τη δυνατότητα να πιάνουμε πλέον το καρκίνο στο στάδιο 0. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε αυτό το στάδιο, ανάλογα με τον τύπο του καρκίνου, η χειρότερη περίπτωση ίσως να είναι μία μικρή αφαίρεση της βλάβης με μία τομή και με ακτινοβολία. Εάν είναι λοβιακού τύπου, δεν γίνεται και τίποτα μετά. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ ήταν το μεγάλο βήμα στη διάγνωση που έχει γίνει η πετιότητα της ψηφιακής μαστογραφίας. Έχουμε μεγάλη ευαισθησία στο να πιάσουμε τις λεγόμενες μικροτιτανώσεις, οι οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν είναι ορατές με γυμνό οφθαλμό. Εξαιτίας της ψηφιακής τεχνολογίας μπορούν και φαίνονται αυτές και είναι το στάδιο 0. Αυτά είναι τα θαυμαστά της επιστήμης. Ναι, και της τεχνολογίας μαζί. Βεβαίως. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο μήνυμα για τη δεκαετία μας και διαρκώς εξελίσσεται. Κάποια πολύ στιγμή ωραία, ελπίζω λοιπόν να μην κάνουμε πρόληψη, ελπίζω να βρεθεί και το φάρμακο. Για το φάρμακο, ναι. Ναι, έτσι. Ευχαριστούμε, Λιάννα. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Και να σας υπενθυμίσουμε ότι θα είμαστε και πάλι μαζί σας την επόμενη Πέμπτη το βράδυ στις 9 και σε επανάληψη την Παρασκευή το απόγευμα στις 4. Καλό σας βράδυ.